Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Σήμερα θα ξεκινήσουμε μαζί εδώ παρέα μια νέα σειρά στο παιχνίδι Raft. Θα γίνουμε ναυαγοί, θα βρεθούμε στη μέση του ωκεανού και πρέπει να επιβιώσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε, να χτίσουμε το δικό μας σπίτι μέχρι να καταφέρουμε να ξαναβγούμε στον πολιτισμό. Και σε θέλω μαζί μου σε αυτό το ταξίδι, σε θέλω μαζί μου σε κάθε επεισόδιο της νέας αυτής σειράς. Και η περιπέτειά μας, παιδιά, μόλις ξεκινάει. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή πάνω σε μία σχεδία τετράγωνη, ωραία, μέσα στη μέση του ωκεανού. Και το μόνο εργαλείο που έχουμε είναι ένα hook, αγκίστρι τέλος πάντων, με το οποίο μπορούμε να μαζεύουμε διάφορα υλικά από τον ωκεανό, όπως πλαστικά, ξύλα, φύλλα κτλ. Και αυτά τα εργαλεία, αυτά τα υλικά είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί μας βοηθάνε να χτίζουμε εργαλεία και πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν στην επιβίωσή μας. Λοιπόν, οπότε το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε, πρώτο επεισόδιο σήμερα, και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να μαζέψουμε όσο πιο πολλά υλικά μπορούμε για να φτιάξουμε τα πρώτα εργαλεία που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Ποια είναι αυτά? Θα χρειαστούμε σφυριά για να μπορούμε να χτίζουμε πράγματα. Θα χρειαστούμε αξίνες για να μπορούμε να κόβουμε, να σπάμε. Θα χρειαστούμε επίσης κοντάρι, ένα κοντάρι για να μπορούμε να επιβιώσουμε από αυτόν εδώ τον κακό καρχαρία που βλέπεις μέσα στον ωκεανό. Γιατί δεν είναι φιλικό το περιβάλλον ως ναυαγοί που είμαστε. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους καρχαρίες, να μην μας φάνε, να μην καταστρέψουν τη σχεδία μας. Και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε όσο πιο πολλά υλικά μπορούμε για να μπορούμε να φτιάχνουμε συνεχώς τα εργαλεία αυτά, παιδιά. Με τα φύλλα, για παράδειγμα, μπορούμε να φτιάξουμε σχοινιά, τα οποία είναι πολύ χρήσιμα για να μπορούμε να φτιάχνουμε εργαλεία. Πλαστικά, αυτά τα μπουκάλια μας δίνουν πλαστικό. Το πλαστικό βοηθάει πάρα πολύ στο να μπορούμε να επιδιορθώνουμε τη σχεδία μας. Και για αρχή θα φτιάξουμε ένα... θέλω και άλλα ξύλα. Σχοινή μπορούμε να φτιάξουμε επειδή έχουμε φύλλα. Θα χρειαστώ όμως ξύλα έτσι ώστε να φτιάξουμε το πρώτο μας κοντάρι που θα μας βοηθήσει να επιβιώσουμε από τον κακό καρχαρία που βλέπεις αυτή τη στιγμή μέσα στο νερό. Τώρα μπορούμε να φτιάξουμε. Όπα! Κάτι πέταξα. Έχω μαζέψει ξύλα. Μπορούμε να φτιάξουμε. Αυτό, ναι, μπορούμε. Τέλεια. Τώρα έχουμε ένα κόντιο για να προστατευόμαστε από τον καρχαρία. Τον κακό τον καρχαρία. Έλα. Τέλεια. Είναι αυτό εδώ. Τάκ! Μπορούμε να βαράμε τον καρχαρία με αυτό εδώ. Για να μην καταστρέφει τη σχεδία μας. Επίσης, επόμενο πολύ σημαντικό που θα φτιάξουμε είναι ένα καλάμι για να μπορούμε να ψαρεύουμε. Να πιάνουμε ψάρια για να μπορούμε να τρώμε. Γιατί άμα δείτε κάτω αριστερά υπάρχει η δίψα και η πείνα. Γιατί όσο κατεβαίνουν αυτά κινδυνεύουμε να πεθάνουμε, παιδιά. Και αν πεθάνουμε δεν το θέλουμε βασικά να πεθάνουμε σε καμία περίπτωση. Τέλεια. Οπ, ένα βαρέλι. Τα βαρέλια, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί δίνουν πολύ υλικό. Έχουν πάνω τους ξύλο, έχουν πάνω τους πέτρα, έχουν πάνω τους μέταλλο. Οπότε τα βαρέλια είναι από τα πιο σημαντικά υλικά που μπορείς να μαζέψεις. Για να δούμε τώρα αν μπορούμε να φτιάξουμε καλάμι. Χρειαζόμαστε σχοινιά, τα οποία μπορούμε να φτιάξουμε επειδή έχουμε φύλλα, αλλά δεν έχουμε αρκετά φύλλα για να φτιάξουμε όσα σχοινιά χρειαζόμαστε. Θα βρούμε πάνω σε αυτό το νησί, νομίζω πως θα βρούμε πάνω σε αυτό το νησί όπως πάμε. Οπ, ο καρχαρίας μας επιτέθηκε, Φύγε. Όχι ρε, μας χάλασε τη σχεδία. Πρέπει να φτιάξουμε ένα σφυρί, το οποίο έφτιαξα για να επιδιορθώσω τη σχεδία, είδατε. Τώρα έχουμε και σφυρί στη συλλογή μας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά όπως βλέπετε, δεν σταματάω να μαζεύω υλικά από το νερό, γιατί παιδιά, όλα αυτά τα υλικά που μαζεύω τώρα χρειάζονται. Γιατί θα έρθει στιγμή που μπορεί να βρισκόμαστε σε ένα μέρος το οποίο να μην τα έχει και να τα χρειαζόμαστε και να μην τα έχουμε. Έχουμε μαζέψει αρκετό πράγμα από υλικά. Τι είναι αυτό εκεί το ξύλο? Ωπα! Έπιπλο είναι αυτό? Έλα εδώ επιπλό. Οπ, το έπιασα. Ή μέταλλο. Ξύλο πρέπει να είναι. Ω, μας έδωσε πάρα πολλά υλικά αυτό το πράγμα. Για να δούμε. Δεν έχω φτιάξει καλάμι. Θα φτιάξω ένα καλάμι γιατί θα πρέπει να ψαρέψουμε για να έχουμε να φάμε. Επίσης, θα χρειαστούμε, παιδιά, πολύ σημαντικό για την πείνα και τη δίψα είναι αυτά εδώ. Για να μπορούμε να κάνουμε το νερό πόσιμο και αυτό εδώ το οποίο... χρειάζεται σχοινή. Τέλεια. Μπορούμε να το φτιάξουμε, σούπερ. Είναι για να ψήνουμε. Πάμε να μαζέψουμε και άλλα υλικά γιατί θα τα χρειαστούμε σίγουρα. Εκεί πέρα βλέπω ένα νησί.
Λέτε να μας ξεβράσει η θάλασσα στο νησί εκεί πέρα? Πολύ πιθανό. Εν τω μεταξύ ας ψαρέψουμε κιόλας λίγο, γιατί πέφτει η πείνα. Πολύ σημαντικό είναι να φτιάξουμε και ένα ποτήρι για να μπορούμε να μαζεύουμε νερό. Α! Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, να φτιάξουμε ένα ποτηράκι το οποίο βοηθάει στο να μαζεύουμε νερό για να μπορούμε να το πιούμε μετά. Κι άλλο βαρέλι. Αγαπάμε βαρέλι. Σούπερ. Οπ, χάλασε το εργαλείο μας. Όπως βλέπετε. Όπα, Καρχαρίας. Μας επιτίθεται. Α, μας χάλασε τη σχεδία. Δεν μπορούμε να τη φτιάξουμε. Δεν έχουμε πολύ πλαστικό, γι' αυτό δεν μπορούμε. Χρειάζομαι πλαστικό οπωσδήποτε. Πέφτει η πείνα μας. Θα βάλουμε να ψήσουμε πατάτα. Επίσης θα μαζέψουμε νεράκι εδώ και θα το βάλουμε εδώ. Βρήκαμε πάνω σε ένα νησί. Μάλιστα. Τέλεια. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό. Αλλά επίσης θα φτιάξουμε μια ξύνα αφού μπορούμε. Τέλεια. Να τη βάλουμε στα εργαλεία μας. Θα βάλω και το ψαράκι εδώ για να μπορούμε να το ψήσουμε. Θα βάλω τα εργαλεία μου εδώ για να τα έχω όλα κοντά μεταξύ τους. Έχει νυχτώσει, δεν ξέρω τώρα αν παίζει ρόλο στο αν κινδυνεύουμε περισσότερο. Λοιπόν, θα φάμε το ψαράκι που ψήσαμε. Πούντο, αφού έψησα ένα ψάρι. Δεν έψησα. Α, πατάτα έψησα, συγγνώμη. Ας τη φάμε την πατατούλα, η οποία δεν θα μας δώσει και πολύ βέβαια ενέργεια. Απίστευτο, δεν έχουμε ξύλα. Νομίζω πως έχω όμως εργαλείο. Ωχ, αρχίζω και διψάω. Η σχεδία μου! Όχι! Δεν πρέπει να την αφήσω τη σχεδία μου, είναι το σπίτι μου. Τώρα θα μου επιτεθεί Καρχαρίας. Όχι! Όχι, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Καρχαρία, όχι. Έλα, ανέβα! Ανέβα! Ανέβηκα. Πω, τι έπαθα, παιδιά, απίστευτο. Ώρα να μαζέψουμε υλικά. Πω, τι πήγαμε να πάθουμε. Παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε πάνω στη σχεδία. Και σας το λέω αυτό γιατί η σχεδία είναι το σπίτι μας, δεν πρέπει να το αφήσουμε να φύγει. Γι' αυτό έκανα σαν τρελός να προλάβω τη σχεδία και δεν ήθελα να μείνω στο νησί. Μπορούμε να φτιάξουμε κρεβάτι, έχω την εντύπωση πως αν φτιάξουμε ένα κρεβατάκι. Ω ναι, μπορούμε. Θα μπορούμε να κάνουμε τη νύχτα μέρα. Έκανα τη νύχτα μέρα. Και τώρα θα μεγαλώσουμε κι άλλο την σχεδία μας. Α! Πήγε από εδώ. Πήγε. Όχι, θα μας το χαλάσει τώρα. Α, δεν έχω πλαστικά, θα χρειαστώ πλαστικά. Okay, για να μπορέσω να μεγαλώσω. Το έχω βάλει, παιδιά, στο normal mode, που σημαίνει ότι είναι κανονική η δυσκολία του παιχνιδιού. Ωραία, δεν είναι ούτε στο δύσκολο ούτε στο εύκολο. Αλλά από ό,τι παρατήρησα, πρέπει να τρώμε και να πίνουμε πάρα πολύ συχνά, παιδιά. Δηλαδή τώρα π.χ. πάλι πριν λίγο έφαγα και πεινάω. Άμα έτρωγα τόσο πολύ στην πραγματικότητα θα ήμουνα 500 κιλά τώρα. Αλλά θα μου πεις είμαστε ναυαγοί ρε παιδί μου. Οπ, τι είναι αυτό? Unboxing! Τι βρήκαμε? You learned rose. Τι βρήκα λουλούδια? Τέλος πάντων, δεν κατάλαβα τι ήταν αυτό. Ας φάμε λίγο. Έχουμε ψαράκι, έχουμε να βάλουμε ψαράκι να ξαναμαγειρευτεί. Εδώ. Τέλεια, νεράκι για να πιούμε έχουμε. Να γεμίσουμε εδώ καινούριο νερό. Και πάμε να μαζέψουμε. Τώρα χρειάζομαι πλαστικό. Δεν έχω πλαστικό πολύ. Για να μεγαλώσω λίγο ακόμη την σχεδιούλα μου. Όπα, κάτι πεινάμε. Τώρα το είδα. Αχ, τώρα το είδα ότι πεινάμε. Αλλά το φρονίμουν τα παιδιά. Πριν πεινάσουν μαγειρεύουν που λένε. Οπότε είχαμε ψαράκι. Αλλά δεν έχουμε άλλο. Πρέπει να ψαρέψουμε. Η πατατούλα είναι έτοιμη, θα τη φάω. Και θα βάλουμε ένα ψαράκι. Ω, τι είναι αυτό, μπακαλιάρος, ωραίο ψάρι. Δεν χωράει σε αυτή τη γκριλιέρα. Όχι, ομόρε, όχι ρε, ομόρε. Ρε χαζέ, ομό, το έφαγες? Το έφαγα, ομόρε, παιδιά, δεν το πιστεύω.
Από υλικά τώρα έχουμε υλικά. Ξύλα έχω τρία μόνο. Okay, δεν έχουμε τίποτα, παιδιά. Κάτι μου λέει ότι μπορούμε να πάμε στο νησί αφού ήρθαμε εδώ. Ελπίζω να μην φύγει. Και να μαζέψουμε με αυτό εδώ ξύλα. Πατήσαμε στεριά για πρώτη φορά. Για να δούμε. Όσο χτυπάμε μας δίνει πράγματα. Ξύλα, καρύδες. Τέλειο. Πάμε να μαζέψουμε κι άλλο. Απλά πρέπει να έχουμε το νου μας να μην φύγει η σχεδία, έτσι. Ωραία, ωραία, τέλεια. Σίγουρα θα μας χρησιμεύσουν όλα αυτά. Α, εδώ έχει ξεβράσει η θάλασσα και κάποια πλαστικά. Τέλεια. Θέλουμε πλαστικά. Α, έχει ένα δέντρο ακόμη εκεί πάνω. Πάμε γρήγορα να το μαζέψουμε και μετά πάμε στη σχεδία μας, αφού δεν βλέπω να έχει κάτι άλλο που θα μπορούσε να βοηθήσει εδώ πέρα. Πάμε πίσω στη σχεδία μας για αρχή, γιατί φοβάμαι λίγο. Αρχικά έχει να φάμε. Μαγειρέψαμε, δεν μαγειρέψαμε. Ας βάλουμε πάνω να γίνεται φαγητό. Νεράκι έχουμε. Ωραία. Αρχικά, επειδή νυχτώνει, θα πέσουμε για ύπνο. Όχι ακόμη, να βραδιάσει λίγο περισσότερο. Όπα, 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 πού πάει αυτός. Πού πας, πού πας. Πάρτο, πάρτο. Οχ, χάλασε το ξύφος μου. Αλλά έχω κι άλλο. Όχι, το έφαγε. Πάμε να πέσουμε για ύπνο. Ξημέρωσε νέα μέρα και διψάω ακόμα. Δεν ξημέρωσε. Πιες νεράκι, φίλε μου. Και βάλε καινούριο νερό να γίνεται. Επίσης πάλι πεινάς. Δεν ξέρω πως το κάνεις αυτό και πεινάς συνεχώς. Να φάμε λίγο καρύδα. Α, η δίψα φτιάχνει με την καρύδα. Τέλειο. Θα ψαρέψω λίγο ακόμη. Γιατί δεν έχουμε φαγητό. Παιδιά, υποθέτω πως κάποια στιγμή ο καιρός θα γυρίσει και θα φύγουμε από το νησί. Απλά περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνει αυτό το πράγμα. Έλα να πάμε στο νησί, η μάνα σου εγώ και εσύ. Η μάνα σου εγώ και εσύ, έλα να πάμε στο νησί. Λοιπόν, θέλω να πιάσω πολύ αυτό το ξύλο εκεί. Δεν φτάνω όμως. Και δεν πρόκειται να μπω γιατί θα με φάει ο καρχαρίας. Για δούμε, έχει τίποτα άλλο εδώ πέρα. Άρε, α μαζέψουμε από εδώ ξύλα. Έχει και από αυτή τη μεριά πράγματα. Ναι. Ένα. Τέλεια. Σαν να βάζει λίγο κυματάκι. Κάτσε να δούμε, μην μας φύγει η σχεδία και ψαχνόμαστε. Όχι, εκεί είναι ακόμη. Εντάξει. Παιδιά, το μόνο που έχουμε να κάνουμε, θεωρώ, είναι να περιμένουμε να γυρίσει ο καιρός για να φύγουμε από εδώ. Δεν νομίζω πως μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν έχει καθόλου κύμα. Και σε αυτό το σημείο, παιδιά, νομίζω ήρθε η ώρα να κλείσουμε το πρώτο επεισόδιο. Κάναμε την αρχή σαν αβαγή και σε περιμένω στο επόμενο επεισόδιο για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η επιβίωσή μας σε αυτό εδώ το μέρος. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, γράψε μου στα σχόλια αν σου αρέσει αυτό το βίντεο και κάνε subscribe για να ενημερώνεσαι για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Σ' αγαπώ πολύ, φιλιά πολλά.